φωνή την προτροπή προς το λόγο ότι τα υψούμενα είδη Άγια ανήκουν στους Αγίους, τα Άγια της Αγίης. Ο λαός, ο έχουν συνέστηση ότι δεν υπάρχει Αγιώτης ή αν υπάρχει εις τον Θεόν σε απόλυτον βαθμό. Αν υπάρχει Αγιώτης εις τους ανθρώπους είναι ολότελα σχετική. Απαντά, εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Και πράγματι, ένας είναι ο Άγιος Θεός. Εμείς όλοι έχουμε πλήθος αμαρτιών, μη δυνάμενοι να ανταποκριθούμε εις την Αγιότητα του Θεού. Παρ' όλα αυτά, ο Θεός συγκαταβαίνει. Πριν προχωρήσω, για να αναλύσουμε το τι σημαίνει η περαιτέρω κίνηση των τιμίων δώρων με την ύψωση και την ένωση μετά του αίματος του Χριστού, θα ήθελα να μείνω σε κάτι που αποτελεί κάτι προσωπικό. Όταν λέω κάτι προσωπικό, όχι δικό μου προσωπικό, κάτι ιερατικό, κάτι που ανήκει στον ιερέα. Αυτή ακριβώς η ύψωση είναι μια ιδιαίτερη στιγμή για τον ιερέα. Ο ιερέας, νομίζω, έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά με τον λαό. Καταρχάς με ότι ο ιερέας κοινωνεί και σώματος και αίματος, όπως και ο λαός κοινωνεί και σώματος και αίματος. Η Θεία Λειτουργία δεν τελείται από τον ιερέα, αλλά από αυτόν τον Χριστόν, όταν λέγει ο ίδιος ο ιερέας ότι εσύ είσαι ο προσφέρον και προσφερόμενος. Ο ιερός απλώς δανείζει τα χέρια του. Αν υποτεθεί ότι ο ιερός δεν είναι άγιος, μάλιστα είναι κάτι πολύ πιο κάτω από του να μην είναι άγιος. Δεν είναι πολύ αμαρτωλός. Το μυστήριο είναι έγκυρο, διότι δεν το επέλεσε η αμαρτωλότης του ιερέως, αλλά η αγιώτης της δεξιάς του Χριστού. Γι' αυτό ακριβώς δυνάμεθα να κοινωνήσουμε σώματος και αίματος Χριστού οπουδήποτε, ανεξαρτήτως της ηθικής ποιότητος του λειτουργού. Ανεξαρτήτως. Τι μένει λοιπόν, τι μένει εκείνο που θα αποτελούσε αυτό το ιδιαίτερο του ιερέως? Είναι μια ειδική στιγμή η οποία κάνει τη θέση του ιερέως πλεονεκτική αναντί του λαού. Η ψώνη των Χριστών. Των αμνών του Θεού. Των υψών. Πάνω από το Άγιο Δισκάριο, την ώρα που εκφωνεί τα Άγια της Αγίης, ταυτοχρόνως η ψώνη των αμνών. Τον κρατεί στα χέρια του. Γίνεται ένας άλλος Σιμεών Θεοδόχος, ο οποίος κρατεί εις τα χέρια του, εις την αγκάλη του, εκείνον ο οποίος αυτόν ολόκληρον τον ιερέα κρατεί. Δεν θα μπορούσε ποτέ ο Σιμεών ο Θεοδόχος να έχει στην αγκαλιά του τον Χριστόν, εάν ο Χριστός δεν κρατούσε τον Σιμεών. Ουδέποτε θα μπορέσει ο ιερέας να υψώσει τον Χριστόν, δηλαδή να τον εγείρει, να τον υψώσει, εάν ο ίδιος ο Χριστός δεν κρατεί τον ιερέα. Ακόμη ίσως γίνεται ο ιερέας ότι ο Νικόδημος και ότι ο Ιωσήφ, που αποκατήλωσαν τον Χριστόν από το Σταυρό και τον ετοποθέτησαν μέσα εις το μνημείο. Ένα έργο που το έκαναν αυτοί μόνο οι δύο ιεροί άνδρες. Αυτό κάνει τώρα ο ιερέας. Είναι ένα προνόμιο. Όπως θα λέγαμε, έχει ένα προνόμιο ο Σιμεών να κρατήσει την αγκαλιά του των Χριστών. Ή ο Νικόδημος και ο Ιωσήφ
διανακυβεύσουν τον Χριστόν, ένα ιδιαίτερο προνόμιο. Αυτό τώρα έχει ο ιερεύς. Και μέσα ακριβώς στην συνέστηση αυτού του προνομίου ο ιερεύς σκύβει και φυλά τον αμνό του Θεού. Είναι ένα φίλημα, όχι δύο όνομα του Θεού, του Ιούδα, αλλά ένα φίλημα αγάπης, αφοσιώσεως. Πώς οι ιερείς θα πρέπει όταν υψώνουν τον Υιό του Θεού, τον αμνό του Θεού και φιλούνται σε Αυτόν να δακρύουν και να αισθάνονται αυτή την ευλογία την ιδιαίτερη ότι ανάξιοντες εν τούτης αξιούνται να κρατούν τον αμνό του Θεού. Αυτό ήθελα ιδιαίτερα να το πω, όπως σας είπα, πριν προχωρήσω στην ανάλυση του γιατί γίνεται η ύψωση. Είναι γνωστόν, και αν το παρατηρήσατε από την αρχή των θεμάτων που έκαναμε, ότι τόσο κατά την προσκομιδή όσο και κατά την τέλεση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, ανά πάσα στιγμή είχαμε χωριστά τον άρτον και τον ίνον στην προσκομιδή, το σώμα και το αίμα επί της Αγίας Τραπέζης μετά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων. Αλλά γιατί με χώρια? Δεν ξέρω ποτέ αν το προσέξατε, γιατί τα έχουμε χώρια. Γιατί επί παραδείγματι από την αρχή δεν εμβαπτίζαμε τον άρτον εις τον ίνον, μετά ταύτα να ευρεθεί εμβαπτισμένο το σώμα εις το αίμα, είπα άρτος ίνος ως δώρα, σώμα αίμα ως καθαγιαστέντα. Γιατί από την αρχή να μην είναι αυτά, αλλά να τα έχουμε χωρισμένα και μάλιστα εις το τέλος να κάνουμε μία ένωση, και μάλιστα όχι διαλόγους τεχνικούς όπως θα γίνει παρακάτω για να κοινωνήσουμε τους πιστούς, αλλά όπως θα δούμε μόνο ένα τμήμα του αμνού το οποίο θα βάλουμε μέσα στο Άγιο Ποτήριο. Γιατί αυτό το κεχωρισμένο του σώματος και του αίματος εκφράζει τον σφαγιαστέντα αμνών του Θεού, διότι η περίπτωση σφαγιασμού είναι ότι έχουμε χωριστά το σώμα και χωριστά το αίμα. Όταν ασφάζει το παρακαλώ, το αρνεί ο αμνός προς θυσία. Το αίμα δεν έρεε? Έρεε. Και συνεπώς δεν είναι το χωριστά από το σώμα. Είναι μια έκφραση εποπτική αυτής ακριβώς της θυσίας του Χριστού. Ότι έχουμε ιερίον, όπως λέγει ο Καβάσιλας, δηλαδή σφάγιον, εσφαγμένον των αμνών. Γι' αυτό είναι χώρια αυτά. Είναι σφαγμένος ο αμνός. Τώρα όμως, όταν θα υψώσει ο ιερεύς των αμνών, αυτή η έγερση ύψωσης δεν εκφράζει παρά, το είπα, την επιστροφή της ψυχής του Χριστού από τον Άδη, διότι μην ξεχνάμε, το έχουμε πολλάκι πει, ότι ο Χριστός είπε τρία πράγματα, τρία στοιχεία, λόγος, ψυχή και σώμα, και με λόγος είπε ενωμένος και μετά της ψυχής εις τον Άδη όταν πήγε η ψυχή, και μετά του σώματος εις τον τάφον, και τώρα υψώνοντας, εκφράζει την επιστροφή της ψυχής εκ του Άδου και την Ανάσταση του Χριστού. Ώστε λοιπόν η ύψωση είναι η Ανάσταση του Χριστού. Όπως θα δούμε λίγο πιο κάτω, όχι σήμερα ίσως, την Ανάληψη του Χριστού, και εκ προημίων σας λέγω ότι έχουμε πλήρη πορεία των παθημάτων του Χριστού. Ποιων παθημάτων? Εκείνα τα παθήματα τα οποία δημιουργούν τη σωτηρία, όπως λέει ο Καβάσιλας, τα ποιητικά της σωτηρίας μας, σταύρωσης, ανάστασης
ανάληψης. Ενορθρόπησης, καλύτερα, σταύρωσης, ανάστασης, ανάληψης. Αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι όταν ο Χριστός ανεστήθη, βεβαίως δεν υπήρχε πλέον ροή αίματο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είχαμε το αίμα να ρέει. Έρευσε μόνο επί του Σταυρού. Ο Χριστός δεν εμφανίστηκε αιμόφυρτος στους μαθητάς του, ούτε φυσικά η εικονογραφία μας παρουσιάζει τον Χριστό αιμόφυρτον. Οι πληγές μείναν και μένουν και θα μείνουν εις τους αιώνας των αιώναν, για να εκφράσουν τον σφαγιαστέντα υπέρ των ανθρώπων αμνών του Θεού, που θα είναι εις δόξαν αυτού του ιδίου και εις δόξαν του Πατρός. Αλλά δεν έχουμε ροή αίματος. Και έτσι ο Χριστός υψούμενος μετά πρέπει να ενωθεί μετά του αίματος, που σημαίνει είναι ο ζων Χριστός. Διότι μέχρι τώρα τον είχαμε σφαγιαστέντα, πρέπει να δείξουμε είναι, αλλά πρέπει να το δείξουμε κατά τρόπον εποπτικών είναι, αλλά επαναλαμβάνω, να το δείξουμε κατά τρόπον εποπτικών ότι ο Χριστός ανεστήθη. Και θα δειχθεί πως, αφού θα χωρίσουμε τον αμνών στα τέσσερα, σε λίγο θα σας πω πως θα γίνει αυτός ο νομισμός, θα πάρουμε εκείνο το τεταρτημόριον που γράφει απάνω το Ιησούς, για τα σίγμα, Ιησούς, και το οποίο θα φέρουμε μέσα στο Άγιο Ποτήριο, θα πούμε πλήρωμα ποτηρίου πίστεως Πνεύματος Αγίου, και με τον τρόπο αυτόν θα εκφράσουμε την ένωση του αμνού του Ιησού, διότι έχουμε Ανάσταση του Ιησού. Και έτσι θα εκφράσουμε ότι αφού ενώθηκε μετά του αίματος, είναι πλέον ο ζων Χριστός. Ο ζων ψηλαφούμενος, αλλά ζων Χριστός, ο αναστηθής Χριστός. Μετά αμέσως την ύψωση, ο ιερέας τεμαχίζει τον αμνών σε τέσσερα κομμάτια. Ενθυμίστε από την προσκομιδή που είχαμε χαράξει τον αμνών σταυροειδώς. Κατά τη μία χάραξη, από κάτω, όπως είναι ο αμνός, έτσι, από κάτω το εχαράξαμε, έδειξε την θυσία του Χριστού. Θύε το αμνός του Θεού, κτλ. Κατόπιν σταυροειδώς, του έδειχνε το είδος της θυσίας, που ήταν η σταύρωσης, σταυρωθέντος του Χριστέ κλπ. Τώρα, ήδη όπως είναι χαραγμένο, ο ιερός κάνει αυτή την κίνηση και σπάζει ο αμνός στη μέση στα δύο κομμάτια. Πιάνει από εκεί, κάνει την άλλη κίνηση, σπάζει και στα άλλα δύο κομμάτια και γίνεται τέσσερα κομμάτια. Αφού θα γίνει αυτό, θα πει τα λόγια. Μελίζεται και διαμελίζεται ο αμνός του Θεού, ο μελιζόμενος και μη διαιρούμενος, ο πάντοτε εστιόμενος και μη δέποτε δαπανόμενος, αλλά τους μετέχοντας αγιάζουν. Δηλαδή, ο αμνός του Θεού μελίζεται, κομματιάζεται και διαμερίζεται, μοιράζεται στους πιστούς. Αυτός ο οποίος κομματιάζεται αλλά ποτέ δεν διαιρείται. Αυτός που τρώγεται πάντοτε, εν τούτης ποτέ δεν δαπανάται, αλλά αγιάζει εκείνους οι οποίοι μετέχουν τούτου του αμνού, του άρτου. Αυτό το μελιζόμενος ανταποκρίνεται εις το αγιογραφικό εκείνο που είπε ο Χριστός και προς ανάμιση του, που φυσικά είναι λαβών των άρτων και κλάσας, του ρήματος κλάω κλώ, που σημαίνει κόπτο κυρίως με το χέρι, όχι με το μαχαίρι. Όπως ακριβώς θα είχαμε ένα καρδέλι και φρέσκο και θα το κόβαμε με το χέρι μας και θα κάναμε διανομή των κομματιών του. Αυτό πιο πολύ εκφράζει το κλάω κλώ. Και κόβω δηλαδή. Και αυτό το κλάσας με το χιαορίστου
έκοψε αφού έκοψε. Είναι και ανταποκρίνεται προς το μελίζεται, κομματιάζεται ο Υιός του Θεού. Αλλά λέγει ο μελιζόμενος και μη διαιρούμενος, διότι ενώ έχω τον αμνόν ολόκληρο και είναι ο Ιης Χριστός, ο κάθε πιστός που θα πάρει μία μερίδα από τον αμνόν, δεν θα πάρει ένα κομμάτι του αμνού, αλλά θα πάρει πάλι ολόκληρο τον αμνό. Εδώ δηλαδή είναι ένας ο αμνός, ένας ο Χριστός, ο κάθε πιστός κοινωνεί ολόκληρο τον Χριστό. Και έτσι κοινωνώ εγώ, έχω ολόκληρο τον Χριστό. Κοινωνείς εσύ, έχεις ολόκληρο τον Χριστό και ούτω καθεξής. Και ταυτοχρόνως είναι ένας ο Χριστός. Ενθυμίστε ένα παράδειγμα που σας είχα πει, το αναφέρει και ο Καβάσιλος το παράδειγμα, είναι απλού αλλά χαρακτηριστικό με τα χράσματα ενός καθρέπτου που στην αρχή ανακλά το είδωλο του ενός ηλίου, σπάζουμε τον καθρέπτη και κάθε χράσμα του καθρέπτου ανακλά πλήρες και ολόκληρο δηλαδή το είδωλο του ηλίου. Και ενώ λοιπόν είναι ο ήλιος ένας και φυσικό αρχαίο καθρέπτης μας έδειξε τον έναν ήλιο, τώρα το κάθε κομματάκι του καθρέπτου δείχνει πάλι ολόκληρο τον ήλιο. Κι όμως ο ήλιος είναι ένα. Πιστεύω με το παράδειγμα αυτό να αντιλαμβανόμεθα το τι σημαίνει ο μελιζόμενος, ότι μελίζεται και διαμερίζεται και εντούτοις ποτέ δεν διαιρείται. Ποτέ δεν διαιρείται. Και το άλλο, εκείνο το μεριζόμενος, διαμεριζόμενος, είναι και αντιστοιχεί πάλι προς τα λόγια του Κυρίου που είπε στο Καταλουκάν Ευαγγέλιον στους μαθητάς του, διαμερίσατε εαυτής, πάρτε αυτό που τώρα εγώ έκοψα και μοιράσατε το μεταξύ σας και δείτε τις μαθητές. Είδατε, διαμερίσατε εαυτής. Όταν κοπεί ο αμνός τα τέσσερα σε τέσσερα τεταρτημόρια, τότε γίνεται μία επανατοποθέτηση επί του Αγίου Δισκαρίου ως εξής. Ενώ είχαμε, παρακολουθήστε τα δύο μου χέρια έτσι, εδώ είχαμε το Ιησούς, εδώ Χριστός, εδώ μη κα. Τώρα γίνεται μία διαφορετική διευθέτηση, η τρόπον ώστε το Ιησούς να πάει από πάνω και το Χριστός από κάτω. Προς ανατολάς το Ιησούς, προς δυσμάς το Χριστός. Προς βοράν κοίταται το μη και προς μεσημβρίαν, προς νότον, το κα, νικά. Με τον τρόπον αυτόν έχουμε πάλι σταυρό και έτσι τόσο ο διαμελισμός όσο και η κατά τύπον σταυρού διευθέτησης των τεσσάρων τεταρτημορίων μας δίνει πλήρη την εικόνα της θυσίας του Χριστού. Αμέσως μετά ο ιερεύς θα πάρει το ένα τεταρτημόριο Ιησούς και θα το εμβαπτίσει μέσα στο Άγιο Ποτήριο που θα εκφράσει την ένωση σώματος και αίματος, δηλαδή ότι έχουμε τον Αναστάντα Χριστό. Μια μικρή τεχνική εξήγησης γιατί δεν έχουμε, δεν εμβαπτίζουμε, δεν ενώνουμε και τα λοιπά τα τιμόρια. Διότι ο λαός μας, ο κλήρος, στην αρχαία εκκλησία και ο λαός, θα το δούμε λίγο παρακάτω σε μια, σε ένα αρχαίο κείμενο, εκκοινώνει και χωρισμένων των ειδών, χωριστά τον το σώμα και χωριστά το αίμα. Ακριβώς διαναζεί ο λαός τη θυσία. Σήμερα, επειδή υπάρχουν λόγοι πάλι τεχνικοί, θα γίνονται ζημίες οπωσδήποτε, οι απρόσεκτοι πάντα υπάρχουν. Αφού σήμερα λαμβάνουμε τόσο τα μέτρα μας και πάλι γίνονται ζημιές που ο Θεός να φυλάει, οι άνθρωποι είναι πολλές φορές επιπόλαιοι και απρόσεκτοι, πόσο μάλλον θα ήταν η ζημία μεγάλη όταν δίναμε τον αμνό στα χέρια του αλλού και θα μπορούσε να φάγει μεν, αλλά και πολλά ξεπιπές και κάτω ή μόλις
τμήματα να μην τα παρατηρήσει και ότι κατά κάποιο επιπόλαιο τρόπο να πέσουν κάτω κτλ. Για να αποφευθεί λοιπόν αυτή η όλη κατάσταση, καθιερώθηκε τελικά να προσφέρουμε στο λαό μας ηνωμένα αυτά, ενώ δεν θα έπρεπε να ήταν ηνωμένα, για να εκφράζεται η θυσία, και τα προσφέρουμε ηνωμένα δια της λαβίδος, που λαβίς, που δεν σημαίνει κοχλιάριον, σημαίνει τσιμίδα. Και μάλιστα είναι η λαβίς του Ισαΐου που είχε δει το σχετικό όραμα, ότι πήρε λέει τον άνθρακα του μία λαβίδα ο άγγελος που τον προσέφερε στο στόμα, του καθαρίσει το στόμα, και ήταν ακριβώς το σώμα του Χριστού και το αίμα που τον είδε εκεί προφητικός ο Ισαΐας. Αλλά επειδή υπήρχε η λαβής, τώρα όμως έχουμε το κοκλιάριον. Το κοκλιάριον έμεινε με την ονομασία της χρήσεως που έγινε από το αρχικά ήδη τη λαβίδος, και τελικά το κοκλιάριο σήμερα επετράτησε να λέγεται λαβής. Δηλαδή δεν θα πει τσιμίδα, το επαναλαμβάνω. Αφού θα τελειώσει όλη αυτή η διαδικασία, αμέσως μετά προσφέρεται στον ιερέα ένα μικρό δοσίο με πολύ ζεστό νερό. Από το βραστό νερό, το ζέον είδωρ, ονομάστηκε το δοχείο αυτό, κατά παρέλκυση, Ζέον. Και σήμερα λέμε και το δοχείο Ζέον. Ο ιερεύς θα το ευλογήσει το Ζέον, ευλογημένη ζωή στον Αγίο σου, και μετά θα το ρίψει μέσα στο Άγιο Ποτήριο το ζεστό νερό, σταυροειδός, και θα πει ζέσης πίστεως πλήρης πνεύματος Αγίου. Ερωτάτε, ποιος ο λόγος να ρίψουμε δια δευτέρα φορά νερό μέσα στο Άγιο Ποτήριο? Ενθυμίστε ότι ρίξαμε στην αρχή, όταν κάναμε την προσκομιδή, διότι, όπως λέγει η προφητική ρίσης, συγγνώμη, η ευαγγελική ρίσης, θείο το αμνός του Θεού κτλ, εις των στρατιωτών, λόγοι, είναι δοτική, με λόγχη δηλαδή, λόγχη την πλευρά αυτού έδειξε, και ευθέως εξήλθε επ' της Αγίας αυτού πλευράς εγώ και είδω. Και επιλέγει ο Ιερός Ευαγγελιστής, ο Άγιος Ιωάννης, και ο αιωρακός, αυτός που είδε, με μαρτύρηκε, έχει μαρτυρήσει. Και είδε ότι αληθής στην αυτή η μαρτυρία, και γνωρίζει ότι η μαρτυρία του είναι αληθής. Και συνεπώς, επειδή ακριβώς έρευσε της πλευράς του Χριστού και νερό και αίμα, που είναι το βάπτισμα και η Θεία Κοινωνία, τώρα εδώ βάζουμε στο Άγιο Ποτήριο στην προσκομιδή και νερό και κρασί, που θα εκφράσει ό,τι έρευσε από την πλευρά του Χριστού. Τώρα, κρύο νερό, σημειωθεί το, κρύο νερό. Τώρα, γιατί επιχαίω με ζεστό νερό, ζέον είδωρ, μέσα στο Άγιο Ποτήριο? Η σημασία της ρήψεως, ζέοντος είδαντος, είναι εντελώς άλλη από εκείνη που είχαμε το κρύο νερό στην προσκομιδή. Εκφράζεται η Πεντηκοστή. Είναι η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος. Ας προσέξουμε. Πότε καθήλθε το Πνεύμα το Άγιον εις την Εκκλησία, αφού ο Χριστός ολοκλήρωσε το σχέδιο της Θείας του Οικονομίας υπέρ της σωτηρίας των ανθρώπων? Έγινε η σάρκωσης, έγινε η σταύρωσης, η ανάστασης, η ανάληψης. Δεν είναι δύνατο να κατέλθει το Πνεύμα του Θεού, εάν δεν ολοκληρούτο το σχέδιο της οικονομίας της σωτηρίας του ανθρώπου. Το είπε ο ίδιος ο Χριστός εις τους μαθητάς του. Ελυπούνται οι μαθητές του ότι ο διδάσκαλος τα έφευγε, και τους λέγει, εάν εγώ
δεν φύγω, τότε το Πνεύμα του Άγιον δεν θα κατέλθει. Συμφέρει λοιπόν σε εσάς να φύγω. Σε εσάς συμφέρει να φύγω. Θα είμαι μαζί σας. Έως τη συντελείας του αιώνος, αοράτος όμως. Δεν με βλέπετε ορατά όπως με βλέπετε τώρα. Αοράτος. Αλλά το Πνεύμα του Θεού θα έρθει όταν εγώ φύγω. Γιατί δεν χωρούσαν και τα δύο πρόσωπα επί της γης. Όχι αγαπητοί μου, αλλά απλούστατα. Ο Χριστός έπρεπε να ολοκληρώσει το έργο της σωτηρίας προκειμένου να κατέλθει το Πνεύμα το Άγιο. Και η ολοκλήρωση ήτο, η ανάληψη. Ήτι το άνοιγμα του δρόμου προς τον ουρανό. Δρόμος τον οποίο θα ήλυγε άνθρωπος για να τον ακολουθήσουν άνθρωποι οι πιστοί. Ουδήποτε θα έφτανε ο άνθρωπος στον ουρανό εάν δεν ήλυγε τον δρόμο ο Χριστός δια της αναλήψεώς του. Είναι σταθμός παγάγιστος. Είναι η υπερνίκηση του τρίτου εμποδίου ενώσεως Θεού και ανθρώπου. Το πρώτο εμπόδιο, η αμαρτία, υπερνικήθηκε εις τον Σταυρόν. Το δεύτερο εμπόδιο, ο θάνατος, εις την Ανάσταση. Αυτά λέγαμε στο 303 το πρωί. Εδώ. Και η ένωση του ανθρώπου με τον Θεό ολοκληρώθηκε με την ανάληψη. Εκεί ολοκληρώθηκε η σωτηρία. Δεν θα μπορούσε λοιπόν να κατέλθει το Πνεύμα του Θεού εάν δεν ολοκληρούτο η σωτηρία δια του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό θα δούμε λίγο πιο κάτω ότι γιατί έγινε το μυστήριο, για να φτάσουμε όπως λέει ο Καβάσιας να έχουμε το Πνεύμα του Άγιου μέσα στην Εκκλησία, το οποίο τώρα Πνεύμα Άγιον θα μας αγιάσει και θα μας ανεβάσει εκεί που ο Χριστός ήμιξε τον δρόμο. Πότε λοιπόν κατήλθε? Όταν ολοκληρώθηκε η σωτηρία, 10 ημέρες μετά την Ανάληψη. Πότε τώρα κατέρχεται το Πνεύμα του Άγιον? Η σάρκωση και η προσφορά των δώρων στην προστομιδή, η σταύρωση και η θυσία, η ανάσταση, η ανάληψη και τώρα κατέρχεται το Πνεύμα του Θεού. Αλλά προσέξτε όμως, πού κατήλθε, τότε πού κατήλθε, στην Εκκλησία, η οποία αποτελείται τότε από 120 ψυχές εις το υπερό. Τώρα πού κατέρχεται? Επί του Αγίου Ποτηρίου, εις το, που είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αλλά το σώμα και το αίμα του Χριστού είναι η Εκκλησία. Και όπως τότε κατήλθε επί της Εκκλησίας, και τώρα επί της Εκκλησίας κατέρχεται. Διότι το Άγιο Ποτήριο είναι η Εκκλησία, που είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Μία σημείωση. Ναι, θα σας το πω τώρα μέσα. Μία σημείωση. Το Πνεύμα το Άγιο κατήλθε άπαξ την ημέρα της Πεντηκοστής. Δεν μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι κατέρχεται κάθε φορά που το καλούμε. Παραμένει το Πνεύμα του Άγιου στην Εκκλησία. Μας το είπε ο Χριστός, μας το είπε σκέφτη, ότι θα σας στείλω τον Παράκλητο, το Πνεύμα του Άγιου, το οποίο θα μείνει μαζί σας μέσα στην Εκκλησία. Όταν τώρα ρίχνουμε το νερό μέσα στο Άγιο Ποτήριο, αυτό δεν είναι το Πνεύμα του Άγιον το νερό, αλλά είναι το σύμβολο του Αγίου Πνεύματος. Προσέξτε κάτι εδώ. Μέσα στο Άγιο Ποτήριο έχουμε αυτό το σώμα και αυτό το αίμα του Χριστού, όχι σύμβολο, αλλά πραγματικότητα. Όμως, επί του Αγίου Ποτήριου ρίχνεται στο νερό
Δεν κατέρχεται το Πνεύμα το Άγιο γενόμενο νερό, αλλά συμβολίζεται η κάθαρος. Επειδή όμως το Πνεύμα το Άγιο κατήλθε άπαξ, δια του συμβόλου, απλώς γίνεται φανερό στους πιστούς ότι το Πνεύμα του Θεού κατέρχεται ανά πάσα στιγμή, όχι με την έννοια ότι κατέρχεται από τον ουρανό, αλλά εκδηλώνει την παρουσία του δια του φωτισμού των πιστών με μία διαρκή, υπογραμμίζω τη λέξη διαρκή, πεντηκοστή μέσα στην Εκκλησία. Σημειωθείτε δε, οπότε και στο βάπτισμα το έχουμε παρόν το Πνεύμα του Άγιου. Είναι παρόν. Αλλά εποπτικώς δείχνουμε την πεντηκοστή. Αλλά η πεντηκοστή ανανεούται όχι με την έννοια ότι ξανακατέρθε το Πνεύμα του Άγιου, αλλά φανερούται η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, διότι όταν κοινωνίζουν οι πιστοί σώματος και αίματος Χριστού και πάρουν το Πνεύμα του Άγιον, πως το είπαμε εκεί από τα τελευταία τμήματα της Αγίας Αναφοράς, ότι όπως λέει μεταλάβουν οι πιστοί τελικά εις πλήρωση, εις δίψη ψυχής, εις πλήρωση Πνεύματος Αγίου, εις πλήρωμα Πνεύματος Αγίου κοινωνίων. Βλέπετε, ο σκοπός του να κοινωνήσουμε να πάρουμε το Πνεύμα του Άγιου. Αλλά είπαμε ότι το Πνεύμα το Άγιο, το νερό, είναι σύμβολο του Αγίου Πνεύματος. Ναι, ο Υιός του Θεού έγινε πραγματικός άνθρωπος. Το Πνεύμα το Άγιο δεν έγινε περιστέρι όταν εμφανίστηκε στην βάπτιση, αλλά σαφώς το λέει ο Ευαγγελιστής, ως υπεριστεράν. Σαν περιστέρι. Ο Υιός δεν έγινε σαν άνθρωπος, αλλά έγινε άνθρωπος. Λοιπόν, το Πνεύμα του Άγιον, σαν περιστέρι, αλλά όχι περιστέρι. Όταν κατήλθε με τη μορφή του πυρός την ημέρα της Πεντηκοστής, λέγει σαν πύρινες γλώσσες. Και όχι πύρινες γλώσσες. Ώστε το Πνεύμα του Άγιον δεν σαρκώθηκε, δεν πήρε σχήμα, δεν πήρε μορφή. Άρα πώς θα το παρουσιάσουμε, με ένα σύμβολο? Γιατί δεν σαρκώθηκε. Ενώ ο Υιός που σαρκώθηκε, δεν θα τον παρουσιάσουμε με ένα σύμβολο, αλλά με μια οντολογία, με μια πραγματικότητα. Όντως εσαρκώθηκε. Έχουμε επί του Αγίου Ποτηρίου σώμα και αίμα Χριστού. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και ρωτάτε, γιατί εκφράζουμε την παρουσία του Αγίου, εκφράζουμε. Δεν είναι το νερό, εκφράζουμε την παρουσία του Αγίου Πνεύματος με το νερό και το εκφράζουμε από αδειξή ότι πολλές φορές μέσα στο ζέον, το κύπελο αυτό το δοχείον, περισσεύει νερό, το οποίο μετά πάμε και το στείλουμε στον νεροχύτη. Ενώ δεν χειρούμε το περιεχόμενο της Αγίου Ποτηρίου, εκεί τρέμουμε μη μας φύγει κάτι. Ενώ το νερό, ό,τι περισσεύει, το χείρουμε. Βλέπετε, είναι σύμβολο. Και ρωτάτε, πώς σκέψεις να τεθείς σαν σύμβολο του Αγίου Πνεύματος στο νερό? Δεν είναι σκέψεις. Το Πνεύμα του Άγιον συμβολίζεται και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη ως νερό και ως φωτιά, και τα δύο μαζί, και ως νερό και ως φωτιά. Και να, δεν θα ήθελα να σας πω εκείνο το θαυμάσιο παράδειγμα του προφήτου, το όραμά του, που είδε από το ναό του Σολομώντος να ρέει νερό, πολύ άφθονο, από τα σκαλοπάτια του ναού, και να τρέχει προς την νεκρά θάλασσα. Καθοδόν, λέγει, όπου έρεε το νερό, ευλάσταναν πολλά αυτά. Και όταν το νερό χύθηκε μέσα στην νεκρή θάλασσα, στην νεκρά θάλασσα, τότε η νεκρά θάλασσα έγινε ζωντανή. Απέκτησε ψάρια. Πλήθος ψάρια, που δεν ζει τίποτα μέσα στην νεκρά θάλασσα. Εξού και το όνομά της. Και δύο λιώτες της λίμνης εγέννησαν από πλούσια ευλάστηση. Δείχνει η παρουσία του Αγίου Πνεύματος
που ζωντανεύει τα πάντα. Είναι το ζωοποιούν πνεύμα Άγιον. Ζωοποιεί παν νεκρών μέσα στη δημιουργία. Αλλά θα ήθελα να πω αυτό που ο Χριστός είπε, ότι εκείνοι που θα πάρουν το πνεύμα του Άγιον, ποταμί ύδατος ζώντος ρεύσουσιν εκ της κοιλίας αυτού. Και λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι τούτο το είπε ο Χριστός για εκείνους οι οποίοι έμελον να λάβουν το πνεύμα του Άγιον. Ποτάμια, λέει, ζωντανό νερό θα ρεύσουν από την κοιλιά του. Για να το εκφράσω, γιατί μπορεί να παραξενεύει το ρητό αυτό. Η κοιλία του ανθρώπου δεν είναι η γνωστή μας κοιλία, αυτή που λέμε πολλές φορές πονάει η κοιλιά μου. Κοιλία λέγεται όλος ο εσωτερικός χώρος, τα σπλάχνα. Αλλά τα σπλάχνα περιέχουν ήδη τα όργανα έδρες, τα όργανα έδρες κατά την εβραϊκή ψυχολογία της ψυχής. Η καρδία, όχι ο νους, η καρδία είναι η έδρα της νοήσεως, όχι ο νους, αλλά η καρδία είναι η έδρα της νοήσεως κατά την εβραϊκή ψυχολογία. Η νεφρή είναι η έδρα της επιθυμίας, δηλαδή των συναισθημάτων. Γι' αυτό λέγει, όπως το λέει και ο Ψαλμωδός, όλη νύχτα λέγει «Η νεφρή μου με βασάνισαν». «Η νεφρή μου με βασάνισαν». Θα το λέγαμε εμείς με τη δική μας ψυχολογία. «Όλη νύχτα η καρδιά μου με βασάνισε». Προσέξτε, ούτε η νεφρή είναι έδρα της επιθυμίας, ούτε η καρδία κατά τη δική μας. Για να μην νομίζετε ότι κάνουμε λάθος, ή ότι καμία υγεία γραφεί λάθος. Εκφράζεται πάντα με τη γλώσσα της κάθε εποχής, ότι είναι η έδρα της καρδίας, της ψυχής, των συναισθημάτων, η καρδιά ή η νόηση. Δεν έχει, η ψυχή δεν έχει έδρες. Δεν μπορούμε να πούμε ότι εδώ είναι η ψυχή, εκεί είναι η ψυχή. Μην το πούμε ποτέ, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο μυστήριο. Και αν αλλάξω την καρδιά μου μία εγχείρηση, τότε να αμέσως η απόδειξη. Θα αλλάξω ιστήματα. Κι αν κάποια άλλη εποχή αλλάζουν και μέρη και εγκεφάλου, τότε θα αλλάξω νόηση. Και αν αλλάξω τα νεφρά μου, που τα αλλάζουν. Και αν υποτίθεται δεν έχω καθόλου νεφρά. Και υπάρχουν τεχνητά νεφρά. Μια μηχανή που κάνει την κυκλοφορία του αίματος και το καθαρίζει. Όχι κυκλοφορία, το καθαρίζει το αίμα. Γιατί μου έκανε γιατρός και θα μου λέει. Καθαρίζει το αίμα. Θα λέγαμε ότι εδώ δεν υπάρχει πλέον η επιθυμία, δεν υπάρχει το συνέστημα που κατά την εβραϊκή ψυχολογία τα νεφρά είναι η έδρα του συναισθήματος. Όχι, είναι εκφράσεις. Παρακαλώ, είναι εκφράσεις. Μην τα πάρουμε αυτά απόλυτα. Λοιπόν, τι είναι η κοιλία τώρα, είναι το εσωτερικό του ανθρώπου. Ήδη η έδρα, η έδρα εκδηλώσεων της ψυχής. Δηλαδή, η ψυχή. Η ψυχή θα ρεύσουν, λέγει, από την ψυχή του ποτάμια νερού ζωντανού. Τι είναι αυτά τα ποτάμια του νερού ζωντανού? Ζωντανό νερό, ζωνιδό, θα πει δροσερά νερά. Δηλαδή, ζωογονούν είδο. Δηλαδή, η σοφία, η χαρά, η ειρήνη, η ευλογία, τα πάντα θα ρεύσουν από τον πνευματικό άνθρωπο. Αυτό θέλουν εκφράσει των ειτών. Ώστε βλέπουμε ότι το Πνεύμα το Άγιον συμβολίζεται με το νερό, που όπου νερό, εκεί χλώρι, εκεί πουλιά, εκεί πρασινάδα, εκεί ζωή. Όπου η απουσία του νερού, νέκρα. Αλλά και την ημέρα της Πεντηκοστής, πώς εμφανίζεται, παρακαλώ, το Πνεύμα του Θεού? Εμφανίζεται με πύρ. Και τώρα, το νερό το βάζουμε στη φωτιά και έτσι περιπλύει η πύρ. Δεν ξέρω αν σας αρέσει αυτή η θαυμάσια, ο θαυμάσιος συνδυασμός. Το βάζουμε στη φωτιά το νερό και έκλεισε πύρ. Και ως ζεστό τώρα νερό το ρίτομε στο Άγιο Ποτήριο, σύμβολο του Αγίου Πνεύματος, ως ύδατος και ως πυρός.
αφού εκοινώνησαν και οι κηρυκοί εντός του Ιερού Βήματος, τώρα έρχεται η ώρα κοινωνίας των πιστών. Θα βγει ο ιερεύς έξω με το Άγιο Ποτήριο και θα αναγγείλει με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης, προσέρχεται. Τρεις όροι προτάσσονται, αγαπητοί μου, εις τους πιστούς, προκειμένου να γίνουν κοινωνοί αχράνων μυστηρίων. Είναι ο φόβος του Θεού, είναι η πίστη του Θεού και η αγάπη του Θεού. Ο φόβος του Θεού είναι εκείνο το γόνιμο έδαφος, το γόνιμο έδαφος επί του οποίου θα αναπτυχθούν οι τρεις θεολογικές αρετές: η πίστης, η ελπής και η αγάπη, οι οποίες εκφράζουν την ευσέβεια. Αν σας πούν τι είναι η ευσέβεια, θα πείτε πίστης, ελπής, αγάπη. Και γιατί λέγονται θεολογικές? Γιατί αναφέρονται εις τον Θεό. Πού καλλιεργούνται αυτές οι αρετές, οι θεολογικές, που αποτελούν την ευσέβεια? Στο έδαφος που λέγεται φόβος Θεού. Φόβος Κυρίου, αρχή σοφίας. Τι είναι η σοφία? Είναι η πρακτική ζωή, δηλαδή οι αρετές. Η σοφία παρευρέης είναι η αρετή. Η σοφία παρευρέης στους Εβραίους είναι η αρετή. Η σοφία παρέλυση στους Έλληνες είναι αυτό το διανοητικό προϊόν, η σκέψη. Δεν έχει καμία σχέση η σοφία στους Εβραίους με τη σοφία στους Έλληνες. Μία σχέση δεν έχει το ένα με το άλλο. Άμα διαβάζετε στην Αγία Γραφή σοφία, ποτέ δεν είναι η σοφία το εγκεφαλικό αυτό προϊόν. Θέλει μια ιδιαίτερη κατανόηση του όρου σοφία στην Παλαιά Διαθήκη, στην Αγία Γραφή και ειδικότερα στην Παλαιά Διαθήκη. Ο φόβος του Θεού, μερικοί θέλησαν να τον αμβλύνουν αυτόν τον φόβο και να πούν ότι δεν είναι ακριβώς ο φόβος του Θεού, γιατί πρέπει να έχουμε θάρρος να πάμε να κοινωνήσουμε, και φόβος θα πει ευλάβεια, σεβασμός. Όταν λέμε μεταφόβου Θεού πίστεως, σημαίνει ότι πρέπει να προσέλθουμε πράγματι με ευλάβεια. Όπως αλλοιώνουν και εκείνο το άλλο στο γάμο, ότι ο άνδρας, η γυναίκα πρέπει να έχει φόβον εις τον άνδρα, και το αλλοιώνουν και αυτό και λέγουν ότι πρέπει να έχει σεβασμό. Όχι, αγαπητοί μου, όχι, αγαπητοί μου. Εκφράζει η λέξη φόβος ό,τι λέει η λέξη φόβος. Τίποτε πιο πάνω, τίποτε πιο κάτω. Με τα φόβου Θεού θα πει με φόβο Θεού. Τι? Ότι εγώ ο μικρός θα δεχθώ τον μέγα Θεόν. Εγώ ο περασμένος των άπειρων Θεών. Εγώ ο ανάξιος και αμαρτωλός των Άγιων Θεών. Εγώ το πύλινο σκεύος, τη Θεία Ενέργεια, που όπως ακριβώς το θηλυκό νοξί θα μπορούσε να διαρρήξει το πύλινο αγγείο, έτσι και η Θεία Ενέργεια θα μπορούσε να διαρρήξει την ανθρωπίνη μου, πύλινή μου, χωματένια μου ύπαρξη, αυτά τα χωματένια μου τυχώματα. Αυτό πρέπει να με τρομάζει. Αυτός είμαι. Δεν είμαι τίποτε. Θα πρέπει να προσέλθω με φόβο, νιώθοντας ποιον κοινωνώ. Με ποιον κοινωνώ. Γι' αυτό λοιπόν σας είπα, ο φόβος είναι το γόνιμο έδαφος όλων των αρετών. Η πίστης υπενθυμίζει εκείνο που ταυτοχρόνως κάθε πιστός που πρόκειται να κοινωνήσει ήδη μέσα εις τον ναό λέγει κάθε αυτόν προσερχόμενος να κοινωνήσει: «Έτι πιστεύω,
ότι τούτο αυτό έστι το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό έστι το τίμιον αίμα σου. Ακόμη πιστεύω ότι αυτό του ίδιου είναι το σώμα σου, αυτό είναι το αίμα σου. Προσέλευσης, χωρίς να πιστεύω ότι είναι σώμα και αίμα Χριστού, είναι θανάσιμο αμάρτημα. Είναι θανάσιμο αμάρτημα. Δεν θέλω να τονίσω αυτό που θα πω, αλλά συγκριτικά θα το πω. Μου φαίνεται ότι είναι προτιμότερο να προσέλθει κανείς έχοντας στο ενεργητικό του βρωμερές πράξεις ακολασίας, χωρίς να εξομολογηθεί, παρά να προσέλθει να κοινωνήσει απιστών ότι αυτό είναι σώμα και αίμα Χριστού. Το λέγω συγκριτικά, χωρίς να θέλω να πω με αυτό ότι μπορεί κανείς να κοινωνήσει χωρίς να έχει προετοιμαστεί και βρισκόμενος σε φοβερή ακολασία. Γιατί είπαμε τα Άγια της Αγίας θέλει προετοιμασία. Ας προσέξουμε λοιπόν στο σημείο αυτό, αγαπητοί μου, ώστε να μην νομίζουμε ότι το αίμα του Χριστού είναι κοινόν. Είναι τίποτα, όπως το λέει ο Απόστολος Παύλος. Εκείνοι που νομίζουν ότι το αίμα του Χριστού είναι κοινόν. Κοινόν ηγισάμενοι, λέγει το αίμα του Χριστού. Θεωρούνται στο αίμα του Χριστού κοινόν τίποτέλειο. Το λέγει στην προς Εβραίους επιστολή. Και φρύτη για εκείνους που το θεωρούν το αίμα του Χριστού τίποτα. Τίποτα. Αυτή λοιπόν η πίστη πρέπει να υπάρχει. Και μετά η αγάπη. Όπως δεν είναι αρκετόν να πιστεύουμε ότι ο προβαλλόμενος αυτός άνθρωπος είναι ο πατέρας μου και η προβαλλωμένη εκείνη γυναίκα είναι η μητέρα μου. Ποιος μπορεί να πει ότι το αυτό της μάρτης για να πει αυτή είναι η μάνα μου και αυτός ο πατέρας μου. Ποιος μπορεί να το πει αυτό. Το πιστεύομαι ότι είναι ο πατέρας μου και η μητέρα μου. Μας το βεβαίνουν οι ίδιοι και κάποιοι μάρτυρες γύρω. Οι άνθρωποι μεγαλώσαμε στο σπίτι μας μέσα και λέμε ότι αυτή είναι η μητέρα μου και αυτός ο πατέρας μου. Το πιστεύω. Δεν το ξέρω. Το πιστεύω. Αλλά δεν είναι αρκετό να παραδέχομαι ότι αυτή είναι η μάνα μου και αυτός ο πατέρας μου. Πρέπει και κάτι ακόμη. Κάτι πολύ μάλιστα ακόμη. Να τους αγαπώ. Δεν μπορείς να πεις πιστεύω ότι είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Πρέπει να αγαπάς τον Χριστό. Να μην το ξεχάσετε ποτέ σας αυτό που επιγραμματικά θα πω. Κοινωνώ σημαίνει κάνω μία πράξη αγάπης. Μία πράξη αγάπης προς τον Ιησού Χριστό. Είναι επιγραμματικό αυτό και μην το ξεχάσετε ποτέ. Λέγει ο Άγιος Νικόδημος, εκείνος που αγαπάει τον Χριστόν δεν αφήνει, λέγει, να περάσουν 40 ημέρες και να μην κοινωνήσει. Όπως δεν αφήνεις να περάσει καιρός να μην παναδείς το φίλο σου. Ή να του στείλει μια επιστολή. Είναι πράξεις αγάπης. Πολλοί κοινωνούν γιατί ήρθε Πάσχα. Προσέξτε, γιατί ήρθε Πάσχα. Και το παίρνουμε έτσι το πράγμα εντελώς καθηκοντολογικά. Δεν θα κοινωνήσουμε αφού ήρθε Πάσχα. Η όνομα του Θεού. Εφόσον δεν προσφέρουμε την αγάπη μας για να κοινωνήσουμε, αλλά μόνο την πίστη μας, τότε δεν προσφέρει και ο Χριστός την αγάπη Του. Και η αγάπη του Χριστού μέσα μας μένει ανενέργητος. Λοιπόν, κοινωνώ σημαίνει κάνω πράξη αγάπης. Μάλιστα, υψίστης αγάπης. Δεν υπάρχει πιο μεγάλη αγάπη προς τον Θεό, έμπρακτος, από του να κοινωνήσει ο πιστός. Που δείχνει ότι ανταποκρίνεται εις την υψίστην αγάπη του Θεού να θυσιαστεί και να προσφερθεί. Αυτή δε η απουσία της αγάπης μας εξοργίζει τον Θεό. Θυμηθείτε την παραβολή του μεγάλου δείπνου που οργίστηκε, λέει εκεί, ο Κύριος του δείπνου, ο οικοδεσπότης,
διότι δεν προσήλθαν οι καλεσμένοι. Δεν προσήλθαν. Λοιπόν, αγαπάμε τον Χριστό. Πρέπει να κοινωνούμε. Κοινωνούμε σημαίνει αγαπούμε τον Χριστό. Αλλά στην αρχαία εκκλησία δεν είναι αυτή ακριβώς η τάξη που σήμερα υπάρχει όταν κοινωνούμε. Είπα, αφού κοινώνησαν οι κληρικοί εντός του Ιερού Βήματος, ακολουθεί η κοινωνία των πιστών. Αγαπητοί μου, στην αρχαία εκκλησία τα πράγματα ήσαν διαφορετικά. Αξίζει να σας διαβάσω μία περικοπή από τη λειτουργία του Αγίου Κλίμεντος, που είναι πανάρχαια λειτουργία, για να δείτε μέσα σε μια εικόνα πώς οι αρχαίοι χριστιανοί πρόγονοί μας λειτουργούσαν, κοινωνούσαν. Και ότι πρέπει αυτές οι αναδρομές να γίνονται από εμάς, είναι μόλις ανάγκη και να το πούμε. Πρόοδος και αναγέννησης, υπογραμμίζω και αναγέννησης, μέσα στην Εκκλησία σημαίνει στροφή εις τα οπίσω. Το μέλλον δεν είναι στοιχείο πρόοδου, αλλά εις το παρόν θα έχω πάντα μπροστά μου το παρελθόν για να εξασφαλίσω το μέλλον. Αυτό είναι ειδικά δια την Εκκλησία. Γιατί πρέπει πάντα να βλέπω πίσω στις πηγές πώς ξεκίνησε η Εκκλησία, πώς οι πατέρες διαμόρφωσαν τα πράγματα, και έτσι να μπορώ να έχω το κριτήριο να ελέγχω κάθε τι το οποίο δημιουργεί παρέκκληση και νοθεία και παραφθορά. Γράφει λοιπόν εκεί, και όσοι είναι φιλομαθείς στη σειρά των Ελλήνων Πατέρων, τη σειρά της Αποστολικής Διακονίας, όχι αυτή που βγαίνει του Ιερού Χρυσοστόμου, αλλά τη σειρά της Αποστολικής Διακονίας που έχει τα άπαντα των Πατέρων της Εκκλησίας μας. Στο δεύτερο τόμο, μάλιστα ο τίτλος είναι ΒΕΠΕΣ, Βιβλιοθήκη Ελλήνων Πατέρων και Εκκλησιαστικών Συγγραφέων. Στο δεύτερο τόμο, που έχει μέσα τα 8 βιβλία των Αποστολικών Διαταγών, και είναι στο 8ο βιβλίο, στην 13η παράγραφο, 13ο κεφάλαιο, παράγραφος 14. Λέει το εξής. Μεταλαμβανέται ο επίσκοπος, έπειτα οι πρεσβύτεροι και οι διάκονοι, βλέπετε, ας μεταλάβει λέει ο επίσκοπος, έπειτα οι πρεσβύτεροι, οι ιερείς, είστε οι διάκονοι. Αυτοί αποτελούν τον ανώτερον κλήρον, και ο διάκονος αποτελεί τον ανώτερον κλήρον. Το ξεχνούμε αυτό. Και οι υποδιάκονοι τώρα θα πιάσει τον κατώτερο κλήρο. Πάντως όλος ο κλήρος ανώτερος ή κατώτερος. Και οι υποδιάκονοι και οι αναγνώστε και οι ψάλτε και οι ασκητέ. Όχι με την έννοια της διακρίσεως εις ανώτερων και κατώτερων κλήρων, όπως μας φαίνονται σήμερα οι διακρίσεις, οι ταξικές, οι φυλετικές ή δεν ξέρω τι άλλο. Η διάκριση είναι μόνο σε τούτο το σημείο. Ο ανώτερος κλήρος υπηρετεί παρά τη Αγία Τραπέζη. Ο κατώτερος κλήρος δεν υπηρετεί παρά τη Αγία Τραπέζη. Αυτή είναι η διαφορά, τίποτα άλλο. Είδατε εδώ ότι έχουν υποδιακόνους στην αρχαία εκκλησία. Οι αναγνώστες χειροθετούνται και είναι κατώτεροι κληρικοί. Οι ψάλτες χειροθετούνται υπό του επισκόπου και είναι κατώτεροι κληρικοί.
Αλλά βάζει αυτό το συμπαθές και οι ασκητές. Ή το τάξης οι ασκητές. Τι ήσαν αυτοί και πού ισκήτευαν. Καταρχάς αγαπητοί μου, ισκήτευαν στα σπίτια τους. Βεβαίως ο χριστιανισμός είναι ασκητικός. Με την έννοια του ασκούμε. Αν δεν έχω άσκηση δεν έχω χριστιανισμό. Αλλά αυτοί απαιτέλουν ιδίαν τάξη. Ήσαν αφιερωμένοι στο Θεό δια πολλής προσευχής, μυστήριας και ποικίλης ασκήσεως. Είτε εις τα σπίτια τους, είτε εις τα πέριξ της περιοχής, όπου την Κυριακή, όπως και μέχρι σήμερα γίνεται εις τα σκήτας, εμαζεύοντο, να μιλήσουμε τη γλώσσα των σκητών, εις το καθολικόν, εις το Κυριακόν, ο ναός που συγκεντρώνει τους γύρω την ημέρα της Κυριακής, και εκεί μετελάμβανον οι ασκητές. Αυτοί αποτελούν το τελευταίο σκαλοπάτι του κλήρου γενικά. Κατόπιν περνάμε στις γυναίκες. Και στις γυναίκες έχουμε μία τάξη κληρικών. Είναι διακόνησε, τις οποίες εδώ λέγει με το όνομα η διάκονος, όχι διακόνησα, η διάκονος, δευτερόκλητο. Και έντες γυναικσίν, διάκονη κλπ. Ώστε απαιτέλουν τάξη κληρική μάλιστα. Διότι οι γυναίκες ήταν χρήσιμες σε ορισμένες ενέργειες ποιμαντικές της Εκκλησίας, που δεν μπορούσαν να βρίσκονται άνδρες. Ο βαπτισμός των γυναικών, στα βαπτιστήρια που βαπτίζονται γυναίκες, παρίστανται διακόνησες. Αν έπρεπε μια γυναίκα να κοινωνήσει στο σπίτι της, άρρωστη, προσεκόμιζε τη Θεία Κοινωνία η διακόνησα. Και ακόμη, εάν έπρεπε να βοηθήσει στα ποικίλα προβλήματα των γυναικών, η Εκκλησία, σε τούτο υπηρέτη η διακόνησα. Μετά από τις διακόνους,